Οι σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων και του ΕΚΑΒ σκόρπισαν ανησυχία το πρωί στους δημότες της Νέας Αλικαρνασσού, καθώς με διαφορά λίγης ώρας σημειώθηκαν δύο διαφορετικά περιστατικά τα οποία προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή. Κουζίνα Ρετυρέ τυλίχθηκε στις Φλόγες με δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 8 άνδρες να σπέβουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και πριν αυτή επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα και σε παρακείμενα σπίτια στην πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το είδαμε καπνό και καλέσαμε την πυροσβεστική. Και ούτε ξέρω σε τι κατάσταση είναι μέσα. Νοικιάσατε πρόσφατα, είχε έρθει να το δει. Κανένα δύο μήνες. Ήταν ένα ρετυρέ το οποίο είχε πάρει μέσα η κουζίνα, είχε γενικά τα ντουλάπια. Καταφέραμε και προσεγγίσαμε πολύ γρήγορα το χώρο και σβήσαμε τη φωτιά. Δεν είχε άτομα. Ένα σκυλί το οποίο ήταν στο μπαλκόνι δεν είχε κάποιο κίνδυνο, ιδιαίτερα σε κίνδυνο. Και το κατεβάσαμε προληπτικά κάτω. Το σκυλάκι στη βεράντα το κατεβάσαμε. Αλλά τι το κάνανε το καημένο. Δεν ανέβηκα, αλλά είχε αρπάξει όλο το σπίτι. Τελείωσα. Και ήταν το συμπλήρωμά μου αυτό, γιατί χωρίς και στην εφορία έχω κίνητα πολλά άλλα, 450 και νοικιάζω ένα διαράκι κάτω και αυτό και πλήρωνα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτοικοι της πολυκατοικίας που αντίκρισαν τους καπνούς στο Ρετυρέ ενημέρωσαν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ το ευτύχημα ήταν ότι ο ένικος απουσίασε από το μικρό διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Μεταβήκαμε δύο οχήματα από τον πρώτο σταθμό και άλλα δύο από τη ΒΠΕΑ μαζί με το κλιμακοφόρο. Το διαμέρισμα έχει γενικά ζημιές, δεν είναι καταστραμμένο ολοσχερός, αλλά έχει σημαντικές υλικές ζημιές τόσο στην κουζίνα όσο και. Ηλεκτρικά σκεύη, οικιακά. Είχα πάρει πριν 7 μέρες την αστυνομία. Βάνει φασαρίες, χτυπούσε τις πόρτες απάνω και λοιπά. Το συνοικιάστηκε λοιπόν το διαμέρισμα από εσάς. Ναι, αυτός έφυγε. Άφησε το σκύλο. Χθες έγινε ολόκληρη ιστορία πάλι. Και λεφτά δεν έπαιρνα. Νέο συναγερμό σήμανε στην περιοχή, καθώς 63χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από ύψος 5 περίπου μέτρων. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ την γυναίκα παρέλαβε το ΕΚΑΒ σε σχετικά καλή κατάσταση και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.